Ευχαρίστω, σε ευχαρίστω και συγγνώμη. Ήθελα να πω στο τέλος. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια να τελειώνουμε γρήγορα με τα χρέη μας. Διότι αυτό απαιτεί και ο σεβασμός απέναντι στον ελληνικό λαό, ο οποίος ταλαιπωρείται μέσα στις συνθήκες της κρίσης κτλ. Ξέρω ότι το τελευταίο διάστημα, την τελευταία πενταετία, ίσως και παραπάνω, έχει από διάφορες δυνάμεις, έχει αποδειχθεί ένας αγώνας απαξίωσης των κομμάτων, τα ανάργητα κόμματα, που την ώρα που ο λαός, ας πούμε, στενάζει, αυτοί κοιτάζουν πώς θα πάρουν παραπάνω χρήματα κτλ. Νομίζω ότι μέσα στην ίδια αγωνία του να εμφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε, πράγμα που το αποκρούω κατηγορηματικά, υπήρξε μία κουβέντα όταν ήταν ο κύριος Σκορδάς, σωστά το λέω το όνομα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2012 μετακίνησε, πώς είπε, 4 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Δαπάνησε, ότι δαπάνησε 4 εκατομμύρια. Δαπάνησε, δαπάνησε, δαπάνη. Λοιπόν, η ανάρτηση που είχε γίνει στα site είναι αυτό. Αυτό κοστολογήθηκε πόσο, 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια. Μία δήλωση που λέει, τότε που επιτρέπονταν ο νόμος, έλεγε δηλώστε μας ποιοι θα μετακινηθούν με γεωταχή, να έρθουν οι αυτοί. Εμείς ποτέ, τότε, δεν χρηματοδοτήσαμε μετακίνηση. Επιδοτήσαμε μετακινήσεις της τάξης των 40.000. Τώρα πόσοι 40.000... Και αυτό είναι κάποια μηδενικά προσθεθήκανε, ίσως ακουσίως. Το δεύτερο, και θέλω λοιπόν, να σας πω για να, ευχαριστούμε πάρα για πολύ. Να θυμίσουμε λίγο μισό λεπτό. Το 12 υπήρξε ένα δημοσίευμα με 36, τον κύριο Παπαχρήστου πάλι, ο οποίος έγραψε την είναι το Οικουμουντούρου σύντροφε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το ένα και το άλλο. Τι τα έκανε τόσα λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εν πάση περιπτώσει το παλιό δικοματικό Πασόκ Νέας Δημοκρατίας το καταγγείλαμε κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις τι θα κάνουν. Τώρα που αυτός ο δικοματισμός καταργήθηκε από τον ελληνικό λαό και αντικαταστάθηκε από έναν άλλο ιδιότυπο, θα τον χαρακτηρίσω, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, θα ισχύσει το ίδιο κόλπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εισπράξει κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ για φέτος, δηλαδή για το 12. Θα τα εισπράξει ή θα τα αφήσει κτλ. 14 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ την κρατική χρηματοδότηση. Αυτή είναι μια. Πάλι κάποια μηδενικά διαφορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δαργιώτη, για την παρουσία σας εδώ πέρα. Συνάδελφοι, είχαμε πάρει την απόφαση να συνεχίσουμε με την εξέταση του κυρίου Σοφιανού. Πριν από 2 ώρες περίπου, ο κύριος Σοφιανός ήταν έξω. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να δούμε αν εξακολουθεί να είναι έξω, γιατί δεν. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ.